Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Η Κρήτη συγκλονίζεται από δύο τραγωδίες στην άσφαλτο. Το πρωί στον Άγιο Νικόλαο τραυματίστηκε θανάσιμα ηλικιωμένος όταν του καρφώθηκε σίδερο στο θώρακα έπειτα από πτώση. Λίγες ώρες νωρίτερα στα Χανιά, διανομέας έπεφτε νεκρός μετά από θανάσιμη σύγκρουση με δίκυκλο που οδηγούσε επίσης Ντελιβεράς. Οι έντονες χιονοπτώσεις, εκτός από τις όμορφες εικόνες, προκάλεσαν και προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο νομό Ηρακλείου σήμερα, εξαιτίας του παγετού στον επαρχιακό δρόμο από Μάρθα προς Γιάννο, δίπλωσε Νταλίκα, ενώ ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στο δρόμο προς Σταυράκια. Αρκετά βελτιωμένος ο καιρός πλέον, με τις προγνώσεις να κάνουν λόγο και για αλκιονίδες ημέρες προσεχώς. Περισσότερες από 6 ώρες ύπνου χρειάζεται ένας άνθρωπος προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο οργανισμός του κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και για να έχει την υγεία του. Οι Ισπανοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι όσοι κοιμούνται συνήθως λιγότερο από 6 ώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιοπάθειες. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.